Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλή σας μέρα. Διαβάζω από προχθές στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας ότι νοσηλεύεται ένας ασθενής με κορονοϊό στο Μακάριο νοσοκομείο. Πρόκειται για παιδάκι? Όχι, δεν έχουμε παιδάκι τη δεδομένη στιγμή με κορονοϊό. Είναι μητέρα, τι είναι, είναι λάθος τα στοιχεία που μας στέλνουν? Ναι, πρέπει να είναι μητέρα. Έχει αρκετές μέρες να νοσηλεύσουμε παιδί με κορονοϊό, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει και ότι είναι μειωμένη η δραστηριότητα της νόσου στην κοινότητα. Έχουμε λίγα περιστατικά, επομένως έχουμε και λίγα παιδιά. Έχει μια περίπου να νοσηλεύσουμε παιδί με κορονοϊό. Άρα, συνεπώς, ενδεχομένως να αφορά την μευτική κλινική ή άλλη κλινική του νοσοκομείου. Συνεπώς, μέχρι σήμερα πόσα παιδιά έχουν νοσηλευτεί από κορονοϊό? Έχουμε προσεγγίσει γύρω στα 88 με 90 παιδιά από την έναρξη της πανδημίας. Έχουν νοσηλευτεί στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου νοσοκομείου. Από όλες τις ηλικίες, κυρίως όμως ήταν παιδιά βρεφικής ηλικίας, και από αυτά τα παιδιά κανένα παιδί, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί, κανένα παιδί δεν παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια και σε κανένα παιδί δεν χρειάστηκε να χορηγήσουμε οξυγόνο. Σε αντίθεση με τους ενήλικες που η νόσος αυτή συμπεριφέρεται πιο επιθετικά στο αναπνευστικό σύστημα του ασθενούς. Τα παιδιά συνήθως δεν προκαλούν έτσι αναπνευστική δυσχέρεια, ούτε και χρειάστηκε να δώσουμε οξυγόνο. Αντίθετα, αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ένα σύνδρομο το οποίο έχει παρατηρηθεί μετά από κορονοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από περίπου 15-16 μήνες και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, όπου ορισμένα παιδιά πέθαναν από καταπληξία και παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές μετά από λίμωξη με COVID-19, μετά από μια όψιμη λίμωξη από COVID-19, και αυτό επειδή τα παιδιά αυτά παρουσίαζαν την συμπτωματολογία της νόσου Καβασάκη, είχε παρομοιαστεί με το σύνδρομο Καβασάκη και θυμάστε, λέγαμε για Καβασάκη-like disease. Στη συνέχεια παρατηρηθήκαν αρκετά περιστατικά τα οποία παρουσίαζαν αυτή την σοβαρή φλεγμονή σε διάφορα όργανα του ανθρώπου, όπως είναι και όργανα ζωτικής σημασίας, όπως είναι η καρδιά, ο εγκέφαλος, τα νεφρά, το γαστεντερικό σύστημα, το δέρμα, οι πνεύμονες, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να είχαν μια καταστροφική εξέλιξη και μερικές φορές να χάναν τη ζωή τους. Γι' αυτό το λόγο είχε συσχετιστεί η νέα νοσολογική οντότητα με τον ιό του κορονοϊό, το SARS-CoV-2, και είχε χαρακτηριστεί, είχε ονομαστεί πλέον σαν πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά μετά από κορονοϊό, μετά από SARS-CoV-2 ή στα αγγλικά από τα αρχικά MISC. Είναι το γνωστό μας MISC που έχουμε δει αρκετά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους στο εξωτερικό, και έχουμε δει και εμείς το τελευταίο 1,5 μήνα να νοσηλεύουμε παιδιά με αυξημένη συχνότητα με αυτό το σύνδρομο. Πόσα παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούμε από αυτό το σύνδρομο, γιατρέ? Από την αρχή της πανδημίας έχουμε νοσηλεύσει 9 παιδιά και έχουμε ακόμη ένα ύποπτο, από τα οποία το πρώτο παιδί είχε νοσηλευθεί τον περασμένο Φεβρουάριο του 2020, και να πούμε ότι από αυτά τα παιδιά, τα οποία κυρίως αφορούν μεγάλες ηλικίες, είναι παιδιά ηλικίας 6 με 12 ετών, με ένα μέσο όρο 7 με 8 έτη, από αυτά τα παιδιά τα μισά έχουν διαγνωστεί και νοσηλευτεί τον τελευταίο 1-1,5 μήνα, και επίσης τα μισά είχαν θορυβώδη συμπτωματολογία, παρουσίαζαν σοβαρή συμπτωματολογία και χρειάστηκε να νοσηλευτούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών εδώ στο Μακάριο νοσοκομείο. Τώρα να μου πείτε γιατί συνέβη και τα περισσότερα περιστατικά να νοσηλευτούν το τελευταίο 1-1,5 μήνα. Ο λόγος είναι απλός. Πιστεύουμε ότι στο τρίτο κύμα της πανδημίας υπήρχε μια ευρύτερη διασπορά του κορονοϊού και στον παιδικό πληθυσμό, δηλαδή μιλάμε για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, επομένως παρατηρήθηκε όψιμα και αυτό το σύνδρομο... Το όψιμα, γιατρέ, λίγο να δούμε το όψιμα, δηλαδή πόσους μήνες, ημέρες μετά που είχαν βρεθεί θετικά στον ιό, τα παιδιά αυτά ανέπτυξαν αυτό το φλεμμονώδες σύνδρομο. Και αυτά τα παιδιά είχαν νοσήσει και στον κορονοϊό ή μπορεί και να το πέρασαν έτσι, να μην το γνώριζαν και μετά προέκυψε αυτό το ζήτημα. Αυτά τα παιδιά συνήθως νοσούν 2 με 6 με 8 εβδομάδες προηγουμένες με κορονοϊό. Όπως είπαμε και μετά εκδηλώνουν, δηλαδή τι γίνεται, ο κορονοϊός φαίνεται να αποτελεί ένα εκκλητικό αίτιο που αναστατώνει το ανασωπητικό σύστημα του παιδιού και εκκρίνει διάφορες φλεγμονώδεις ουσίες όπως είναι οι κυτοκίνες, με αποτέλεσμα να ασκούν δράση στα διάφορα όργανα του παιδιού και να προκαλούν φλεγμονή και να προκαλούν σοβαρή φλεγμονή, εξού και συμπτωματολογία. Ναι, γιατρέ, όμως μπορεί τα παιδιά να ήταν και ασυμπτωματικά ή να μην γνώριζαν ότι πέρασαν τον ιό και να είναι και πιο δύσκολο για σας να αντιληφθείτε αν συσχετίζεται με την... Ακριβώς, ναι. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Τα περισσότερα παιδιά είναι ασυμπτωματικά. Δεν ξέρουμε ότι νόσησαν από κορονοϊό και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται διεθνώς. Συνεπώς, ένα παιδί θα έρθει με ψηλό πυρετό, πυρετό ο οποίος επιμένει πέραν των 3 ημερών, είναι πέραν μιας συνηθισμένης απλής ιώσης. Και εκτός από τον πυρετό, το παιδί θα έχει κακουχία, θα έχει επηρεασμένη γενική κατάσταση, μπορεί να βγάλει εξάνθημα, κοκκινίσμα στα μάτια του, μπορεί να έχει σκάσιμο στα χείλη ή φούσκωμα, παλάμες και επέλματα. Επίσης, το παιδί μπορεί να έχει ταχύπνοια, αναπνευστική δυσχέρεια, βήχα, εμέτους, διάρρειες. Όλα αυτά είναι τα σημεία τα οποία τη δεδομένη στιγμή θα μας πούν ότι αυτό το παιδί ενδεχομένως να έχει το MISC, αυτό το σύνδρομο. Τώρα, εάν κάποιος στείλει PCR ή rapid test για τον κορονοϊό, αυτά κατά κανόνα είναι αρνητικά, γιατί το παιδί ήδη, στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αρνητικά, γιατί ήδη το παιδί νόσησε, αρνητικοποίησε. Επομένως, εμείς όταν έχουμε αυτή την υπόνοια και θα στείλουμε τα αντισώματα στο αίμα για τον κορονοϊό, που σε αυτές τις πλήθες των περιπτώσεων είναι θετικά. Και το παιδί μπορεί να πέρασε το κορονοϊό ασυμπτωματικά, να μην εκδήλωσε τότε κάποια κλινική εικόνα και στη συνέχεια να του δημιούργησε αυτό το trigger, αυτό το ερέθισμα για να γίνει αυτή η διεργασία. Να πούμε ότι η διάγνωση του συνδρόμου αυτού δεν μπορεί να μπει με εργαστηριακή τεκμηρίωση, δηλαδή δεν υπάρχει μια εξέταση όπως κάνουμε στην καλλιέργεια ούρα, όπως στέλνουμε ούρα για καλλιέργεια και λέμε αν είναι θετικά ή όπως κάνουμε για τον κορονοϊό. Είναι από την κλινική εικόνα. Η διάγνωση είναι ακριβώς από την κλινική εικόνα και από ορισμένα εργαστηριακά, από τους δείκτες φλεγμονής που είναι ψηλοί. Και υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που όταν είσαι υποψιασμένος ότι το παιδί μπορεί να έχει αυτή την νόσο, πρέπει να πάρει έγκαιρη θεραπεία, γιατί η θεραπεία αφενός μεν θα τροποποιήσει τη δραματική εξέλιξη του παιδιού και αφετέρου θα μειώσει τις επιπλοκές. Ναι. Γιατί τώρα, γιατρέ, μας είπατε για 9 παιδάκια. Κινδυνεύσε κάποιο από αυτά τα παιδάκια ή έχουν όλα πάρει εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία τους? Από τα παιδάκια αυτά τα μισά, τα 4 από τα 9, τα είχαμε νοσηλεύσει στη μονάδα παιδικής θεραπείας ΠΕΔΟ, γιατί κάνανε πολυσυστηματική βαριά εικόνα, όπως αναπνευστική δυσχέρεια, πνευμονιακή συλλογή υγρού, νεφρική ανεπάρκεια, αλλά πήραν έγκαιρη θεραπεία. Αυτό προσπαθώ να περάσω, ότι η έγκαιρη θεραπεία τροποποιεί την εξέλιξη και γίνεται αναστροφή της δυσμενούς εξέλιξης της νόσου. Συνεπώς όλα τα παιδάκια είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Όλα τα παιδιά είναι καλά, ναι. Κανένα παιδί δεν κινδύνευσε η ζωή του άμεσα, παρόλο που παρουσίασαν βαριά κλινική εικόνα, όλα τα παιδιά αποκαταστάθηκαν και η έγκαιρη θεραπεία παίζει ρόλο να σώσει το παιδί αφενός και αφετέρου να μειώσει τον κίνδυνο των σοβαρών επιπλοκών, που είναι κυρίως αυτό το καρδιαγγειακό σύστημα, γιατί κάνει ανεβρίσματα στα στεφανία αγγεία και αν δεν πάρει έγκαιρη θεραπεία που θα μειώσει αυτή την πιθανότητα, τότε θα στιγματίσουμε μια ζωή το παιδί, όταν θα γίνει ενήλικα θα έχει σοβαρά προβλήματα με το καρδιαγγειακό του σύστημα. Ναι. Τα είχαμε αναδείξει πολλές φορές, γιατρέ, και με συναδελφό σας, παιδοκαρδιοχειρούργο από τη Γερμανία, Κύπριο, που μας εξηγούσε και αυτό το σύνδρομο. Τώρα, η δική σας θέση ποια είναι, κύριε Ηλία, όσον αφορά τους εμβολιασμούς παιδιών? Θεωρείτε ότι πρέπει να εμβολιαστούν, θεωρείτε ότι δεν είναι της παρούσης η συζήτηση, χρειάζονται περισσότερα κλινικά δεδομένα? Να σας πω, έτσι γύρεται ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο μας απασχολεί εμάς σαν παιδιάτρους. Εμείς σαν παιδίατροι είμαστε πάντα υπέρμαχοι των εμβολίων. Τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δούμε ότι έχουμε ξεχάσει όπως νοσήματα όπως την ευλογιά, η δυστερίτιδα, ο τέτανος, αυτά έχουν ξεχαστεί. Τώρα έχουμε ένα σήμα το οποίο έχει καθυλώσει παγκόσμια την κοινωνία για διάστημα εδώ και 1,5 χρόνο, και αυτό το μόνος τρόπος να περιορίσουμε, να καταπολεμήσουμε αυτή την πανδημία είναι ο εμβολιασμός, και έχουμε στα χέρια μας αποτελεσματικά εμβόλια, τα οποία προσωπικά πιστεύω ότι είναι, όχι προσωπικά, όλη η επιστημονική κοινότητα το πιστεύει, αυτοί που ασχολήθηκαν σοβαρά με το θέμα, ότι τα εμβόλια αυτά είναι ασφαλή. Είναι ασφαλή για να χρησιμοποιηθούν τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Να πούμε ότι στους ενήλικες έχουν χρησιμοποιηθεί εκατομμύρια δόσεις και δεν είχαμε σοβαρές επιπλοκές. Αναφέρονται μεμονωμένα περιστατικά. Επομένως, το όφελος ποιο ήταν? Το όφελος είναι μειώσαμε τη θνητότητα στις ευάλωτες ομάδες των ενηλίκων. Άρα τα άτομα αυτά πλέον, στα γυροκομεία, οι περίλικες που έχαναν τη ζωή τους, δεν συμβαίνει αυτό. Και η ζημιά, δεν είχαμε κάποια ζημιά. Ναι. Ήταν μεμονωμένα. Άρα γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να επισπευθεί ο εμβολιασμός? Ότι για να περιορίσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού, γιατί ο κορονοϊός σαν παθογόνος μικροοργανισμός θέλει να επιζήσει, και ώσπου υπάρχει σε αυξημένη δραστηριότητα στην κοινότητα θα μεταλλαγεί για να μπορέσει να επιζήσει, για να γίνει πιο εφεκτικός, ναι, είτε στον εμβολιασμό είτε όχι. Συνεπώς, στα παιδιά ηλικίας πέραν των 12 ετών έχει δοθεί έγκριση από τον FDA των Ηνωμένων Πολιτειών για ασφαλή αξιοποίηση των εμβολίων, το messenger RNA. Επομένως, σε κάποιο βήμα, σε κάποιο στάδιο, θα πάμε και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Πιστεύω όμως την παρούσα φάση, αυτό που προέχει είναι ο εμβολιασμός των ενηλίκων. Να πείσουμε τους ενήλικες, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια διστακτικότητα και δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο. Γιατί οι ενήλικες να μην κάνουν αυτό το εμβόλιο το οποίο θα σώσει τη ζωή και θα επαναφέρει την ανθρωπότητα στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα φτάσουμε ίσως τον επόμενο χειμώνα να εμβολιάζουμε και τα παιδιά με ένα εμβόλιο το οποίο θεωρείται ασφαλές. Για να σας ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στο